Λοιπόν, πάμε. Οκ. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Να αφιερωθεί το ανέκδοτο του Στάθη στην Όλια και στη φίλη της στην Πάμια και στον Ερίκο από Καλυθέα. Στην πραγματικότητα, είναι βέβαια για όλους εδώ, στην πραγματικότητα είναι για τον Τάσο και τη Δέσποινα που είναι μόλις 2 εβδομάδες και είναι σχεδόν νεογέννητη και βλέπει... Δημακιά. Ραδιοφύλλα. Τι τους έχουν σε κρυοκοιτήβα. Τάζουν και δίμητρα, βεσκότη δίμητρα. Τα κατάκανα μου. Λοιπόν, και μετά θα σου πω την προϊστορία. Τα καταψύχουν τα παιδιά. Η αδερφή την Αγκάθα Κρίστη την ξέρετε βεβαίως. Προσωπικά όχι, αλλά ναι. Ο Αγκαθάκη πως. Είχε και μία αδερφή τη Μάργαρετ, η οποία ζήλεψε τη δόξα της αδερφής της. Μάργαρετ Κρίστη. Είχε η Αγκάθα Κρίστη. Αδερφή Μάργαρετ. Νότε λότο τύπο νόδα. Ω Θεέ μου, ω Θεέ. Για να βγει το αντίθετο θα πάθει. Η οποία ζήλεψε λοιπόν και λέει θα γράψω κι εγώ μια σειρά βιβλίων, τι μόνο η μεγάλη, δεν κατάλαβα καλά. Και όπως η Αγκάθα Κρίστη είχε τον Ηρακλή Πουαρό, έτσι και η μικρή Μάργαρετ εφήβρε έναν ήρωα, τον νεαρό Τωρίνο. Πώς είναι η πόλη της Ιταλίας. Οπότε γράφει λοιπόν. Έχουν καμιά δόση αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Ιστορικά γεγονότα τώρα από τα βιβλία. Μπράβο, ρε Αντώνη, ευχαριστώ. Λοιπόν, γράφει το πρώτο βιβλίο, στο οποίο ο Τωρίνο προσπαθεί να γίνει γιατρός. Στο δεύτερο βιβλίο, ο Τωρίνο κάνει διατριβή στις φωνητικές χορδές. Στο τρίτο και τελευταίο βιβλίο της σειράς. Έγινε ομάδα. Ναι, παίρνει ειδικότητα. Πώς λεγόταν το τρίτο βιβλίο. Και το τέλος το είδε, δεν θα μην το λέω. Τι χειρότερο μη σου πω. Έλα, σκρατά. Ο Τωρίνο Λαριγκολόγος. Κατάλαβες, ο Τωρίνο Λαριγκολόγος, δηλαδή ο Τωρίνο Λαριγκολόγος έγινε. Και γιατί να έχει η Αγκάθα Κρίστη, γιατί να έχει η είναι καθυστερημένος. Γιατί να είναι η Μάργαρετ και να είναι ένας άλλος τυχαίος. Και ο ήρωας και εγώ. Έλα, αφήστε. Καταλάβατε και θα τελειώσει 1η Ιουνίου.